Παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα στο γήπεδο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης καθώς η ΚΑΠΑ 19 του Όφη φιλοξένησε τον Ολυμπιακό παρόν στο γήπεδο και ο τεχνικός της πρώτης ομάδας του Όφη ο Νίκος Νιόπλιας με μεγάλο ενδιαφέρον βεβαίως για να δει τα παιδιά που αγωνίστηκαν από την κριτική ομάδα κυρίω. Το παιχνίδι που ξεκίνησε βέβαια με τους ερυθρόλευκους να είναι πιο επιθετικοί και πολύ νωρίς, με το καλημέρα να κερδίζουν πέναλτι. Το πέναλτι όμως που εκτελέστηκε δεν κατέληξε στα δίχτυα. Έκανε μια εκπληκτική προσπάθεια ο Μακατουνάκης, ο τερματοφύλακας του Όφη. Στη συνέχεια και με αυτόν τον τρόπο κράτησε το 0. Ωστόσο ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ ανώτερος στη συνέχεια του αγώνα. Στο 8ο λεπτό με τον Τσέλιο έφτασε στο 0-1. Ο Ολυμπιακός που συνέχισε δυνατά πέτυχε και δεύτερο γκολ. Πέτυχε το 0-2 γρήγορα, πάλι με τον Τσέλιο στο 13ο λεπτό. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι σε τόσο δύσκολε φάσει ο Μακατουνάκη, ο goalkeeper τη K19 του Όφη. Ο Όφη που προσπάθησε στη συνέχεια να φτάσει σε ένα γκολ, να μπει στο παιχνίδι. Στο 44 είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Μπερικάκη. Ο Παπαδόπουλο απέκρουσε σε corner. Ενώ μετά το corner η προσπάθεια η κεφαλιά από τον Μπέκο στο corner του Λέλεκα μπλόκαρε όμως ο Παπαδούδης. Στο δεύτερο ημίχρονο η Ερυθρόλευκοι συνέχισαν ουσιαστικά από εκεί που είχαν μείνει από το πρώτο μέρος σε ένα πολύ όμορφο τέρμα ομολογουμένος στο 51ο λεπτό με τον Κασέμι έγινε το 0-3 για τους φιλοξενούμενους Όφι που προσπάθησε και στο δεύτερο μέρος να πετύχει ένα γκολ. Στο 87 είχε δοκάρι με τον Γιωργαλή. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δεν έγινε όμως το 1-3 για την κριτική ομάδα. Αντίθετα έγινε το 0-4 για τον Ολυμπιακό λίγο πριν το φινάλε. Σε αυτήν εδώ τη φάση. Το 0-4 που το πέτυχε ο Παπαδάκος